Θέλω να σα ξεκαθαρίσω, επειδή λέτε ότι πρόβλημα με τον Λιάγκα. Δεν αντιλήφθηκα ποτέ ότι η Μαρία έχει κάποιο πρόβλημα μαζί μου. Τουλάχιστον δεν μου το είπε. Δεν έχουμε διαπληκ... διαπληκτιστεί ποτέ. ποτέ. Ποτέ, ποτέ, ποτέ με τη Μαρία. Την αγαπώ, την εκτιμώ και επιτέψτε με όπω την αγαπούσα και την εκτιμούσα, το ίδιο θα την αγαπήσω και θα την εκτιμώ και αύριο αν τη δω. Δεν είχα ποτέ την υποδέχτηκα με αγάπη. Νομίζω δεν, ποτέ, δεν δημιουργήθηκε κανένα θέμα, ούτε νομίζω ότι η ίδια είχε κάποιο θέμα μαζί μου. Θα μου το έλεγε. Είναι και άνθρωπο που τα, λέει. Το, τα, τα είπε και την, σε μια κάμερα, νομίζω στην εκπομπή του Open την Παρασκευή. Από εκεί και πέρα, αν μια συμφωνία, την οποία σας το ξανατονίσω, δεν την έκανα εγώ, ούτε με αφορούσε, ούτε είχα εγώ κάποιο τευτέρι εδώ να ξέρω ποια θέματα είναι εμπορικά, ποια δεν είναι, τι πρέπει να πει ο τι πρέπει να πει ο άλλος, δεν με απασχολεί καθόλου αυτό το κομμάτι. Μα απασχολεί όλο το υπόλοιπο στην εκπομπή. Αν μια συμφωνία μεταξύ δύο μερών δεν πήγε καλά και πιστέψαμε, δεν θα πάρω μέρο εγώ αυτή τη φορά, επειδή είμαι στον Αντένα. Μπορεί και η Μαρία να αισθάνθηκε ότι η συμφωνία δεν τηρήθηκε. Μπορεί ο αντένα να αισθάνθηκε ότι η συμφωνία δεν τηρήθηκε. Προφανώ αντιλαμβάνομαι ότι ο αντένα πειράχτηκε από δηλώσει τη Μαρία. Και χωρί να το συναρτώ με τη Μαρία, και εγώ έχω φύγει από τα κανάλια, έφυγα από τον αντένα κάποτε, έφυγα από το Sky κάποια στιγμή. Δεν είναι καλό όταν φεύγουμε από ένα κανάλι να βγαίνουμε να λέμε για το κανάλι πράγματα. Άσα, είναι το ενίκομι, τα ενίκομοι μείον Αν τα έχει, πέστα με του ανθρώπου κτλ. Εξάλλου πάντα στη ζωή έχει αποδείξει η ζωή ότι το καλό είναι ο ηθρός, το καλύτερο εχθρό του καλού. Μπορεί το επόμενο στάδιο η Μαρία να είναι πολύ ταλαντούχο και γλυκό άνθρωπο. Σίγουρα δεν υπάρχει περίπτωση να μην βρει να κάνει κάτι καλό. Και νομίζω ότι ήταν κρίμα είναι που δεν ολοκληρώθηκε όλη αυτή η συνεργασία για τρει-δυόμιση εβδομάδε τώρα. Είναι αστείο. Τέλο πάντων, πολλέ φορέ το θυμικό των ανθρώπων μα κάνει να λέμε πράγματα. Τώρα μιλάω και εγώ που και εγώ τα ίδια κάνω. Που δεν μπορούμε να κρατηθούμε και λέμε πράγματα που δεν θα έπρεπε να τα πούμε. Τέλο πάντων, εγώ τη εύχομαι πραγματικά ό,τι και να κάνει από εδώ και πέρα με αγάπη, πραγματικά το λέω. Καλή επιτυχία.